έκανα μία αναφορά στην αρχή της εκπομπής, γιατί εδώ πέρα στην εκπομπή όλη η ομάδα γενικά ασχολούμαστε με θέματα που έχουν να κάνουν με τις κακοποίησεις ζώων. Για να δούμε λίγο, Θεοδώρα. Ένα σκυλί εκεί στην περιοχή της Σούδας, δυτική Κρήτη, έχουμε θολώσει. Πραγματικά, όποιος είδε, όποιος μπόρεσε να δει αυτό το πρωτογενές υλικό, σοκαρίστηκε. Βρέθηκε ένα σκυλί λοιπόν δολοφονημένο και πεταμένο στα σκουπίδια. Τι να πούμε, δεν ξέρω τι σχόλιο μπορεί να κάνει κάποιος, άνθρωπος φυσιολογικός, χωρίς προβλήματα, το έχω αναφέρει πολλές φορές, χωρίς προβλήματα που αντιμετωπίζει με τον ψυχισμό του, τι σχόλιο μπορεί να κάνει αντικρίζοντας αυτές τις εικόνες. Και αυτό που έχουμε πει είναι, με την ίδια ευκολία που ένας άνθρωπος δολοφονεί, γιατί έχουμε να κάνουμε μία δολοφονία. Δολοφονεί ένα σκυλάκι, ένα γατάκι και το πετάει στα σκουπίδια, με την ίδια ακριβώς ευκολία μπορεί να δολοφονήσει και έναν άνθρωπο. Ακριβώς το ίδιο είναι. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαφορά. Πάμε να συνδεθούμε με την κυρία Λίδα Σύφο Δασκαλάκη, εθελόντρια. Να την καλησπερίσω πολύ. Κυρία Σύφο Δασκαλάκη. Ναι, μ' ακούτε, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ θερμά. Ήσασταν ο άνθρωπος ο οποίος δημοσιοποίησε το περιστατικό, σωστά? Ναι, σωστά. Για πείτε μας λίγο, πώς γνωστοποιήθηκε σε εσάς αυτό το περιστατικό και ένα πρώτο σχόλιο. Ναι, περνούσαν κάποιοι περαστικοί γνωστοί μου από το σημείο και ήταν πολύ εμφανές στο σπιτάκι του σκύλου με τα αίματα. Και σταμάτησαν και είδαν και κάποια αίματα λίγο παραπέρα και είδαν στα μπάζα τα σκουπίδια πεταμένα το σκυλί, το πτώμα του σκυλιού. Και με κάλεσαν κατευθείαν, με πήραν τηλέφωνο και τους καθοδήγησα να καλέσουν κατευθείαν αστυνομία και έφυγα να πάω στο σημείο. Να ξεκινήσουμε πρώτα ότι το περιστατικό, το ότι είναι πεταμένο το σκυλί εκεί, γιατί δεν ξέρουμε αν δολοφονήθηκε, αν πυροβολήθηκε, αν χτυπήθηκε, αν πεθάνε από μόνο του, αν και είναι λίγο δύσκολο να πεθάνε από μόνο του, αν δαγκώθηκε. Ας πούμε ότι δεν έχει γίνει και δολοφονία. Και μόνο που ο άνθρωπος που το πήρε, του έδωσε τα πόδια με την αλυσίδα του και το πέταξε στα σκουπίδια, στα μπάζα, σε κοινή θέα, μαζί με το σπιτάκι του, μαρτυράει ποιος είναι ο ψυχισμός αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, πόσο πολύ υπολογίζει τη ζωή ενός ζώου. Το είδε το σκυλάκι, το νεκρό σκυλάκι, το είδε κτηνίατρος, δηλαδή το είδε γιατρός? Έχει πάει, ήρθε η υπηρεσία καθαριότητας και το περισυνέλεξε χτες, ναι. Και πήγε στην κτηνιατρική σήμερα το πρωί και περιμένουμε το επίσημο πόρισμα της κτηνιατρικής υπηρεσίας. Εν αναμονή του πορίσματος. Πάντως το σκυλάκι, ναι, για να πεταχτεί, και πολύ καλά κάνετε και το αναφέρετε, άλλο κομμάτι που δεν το πιάσε, για να πεταχτεί σε ένα κάδο, σημαίνει ότι το πέταξε ένας άνθρωπος. Ναι, εκεί είναι ένα σημείο που πετάνε πάρα πολλά σκουπίδια και μπάζα. Ναι. Πέρυσι είχα ξαναβρει άλλο ένα σκυλί σε σύψη και είχα καλέσει πάλι την αστυνομία. Είχε μικροσύπη, ήταν δεσπόζομενο, έγιναν αυτά που έπρεπε. Δεν είχε τσιπάκι το σκυλάκι αυτό, δεν γνωρίζετε? Δεν είχε τσιπάκι, δεν όχι, είχε όχι. Τσιπάκι. Γιατί έχω σκάνερ και το σκάναρα, το πρώτο πράγμα. Είχε που αλυσίδα, είχε περιλέμιο, είχε κάτι. Είχε περιλέμιο δερμάτινο, είχε μια παλιά αλυσίδα, ήταν τυλιγμένη στα πόδια του. Έπιασα ένα ξύλο και το κούνησα, γιατί έρεε το αίμα ακόμα από τις πληγές. Το κούνησα και είδα ότι είναι μαλακό. Και προσπάθησα να πάρω όσες πιο πολλές φωτογραφίες μπορούσα. Ναι. Από όλο το σώμα. Εντάξει, κάποια συμπεράσματα βγάζουμε, τα έχουμε δείξει και σε κτηνιάτρους. Ναι. Είχε, ας πούμε, στο ένα πόδι φαίνεται να είχε ένα πολύ άσχημο σαν δρόσο σάρκωμα και φαίνεται να είχε ατροφία στο πόδι. Το σκυλί πιθανολογώ ότι πρέπει να ήταν συνέχεια αλυσοδεμένο. Και βέβαια, όποιος γνωρίζει το παραμικρό, σας διακόπτω και ζητάω συγγνώμη, μπορεί να επικοινωνήσετε μαζί σας, είτε δημοσιογραφικά είτε με την αστυνομία, προκειμένου να δώσει κάποιες πληροφορίες. Δηλαδή, αν αυτό το σκυλάκι άνοιγε σε κάποιον, φαντάζομαι, δεν θα το είχε δει μόνο αυτός ο κάποιος, έτσι δεν είναι? Όχι, φυσικά. Είχε ένα σπιτάκι, το οποίο το πέταξαν μαζί και ήταν, το σπιτάκι ήταν μάλιστα ένα ακριβό σπιτάκι. Δεν ήταν ένα ξύλινο τελάρο ή κατασκευή ή ένα βαρέλι, ας το πούμε. Και ήταν πεταγμένο παραδίπλα. Άρα κάπου ήταν αυτό το σκυλί και το έχουν δει κάποιοι άνθρωποι. Μάλιστα. Αλλά έχουμε και το φαινόμενο, τα κλειστά στόματα γενικά και μια τοπική κοινωνία, κυρίως στην ενδοχώρα, κλειστή κοινωνία, που φοβούνται οι άνθρωποι να μιλήσουν. Αλλά αν δεν μιλήσει κάποιος, ανώνυμα θα μιλήσει.
Ανώνυμα θα μιλήσει. Ναι, ανώνυμα. Δεν πρόκειται να κερδίσουμε απολύτως τίποτα. Θα έχουμε το ίδιο περιστατικό την επόμενη εβδομάδα. Και θα δυσφημείται μια ολόκληρη περιοχή. Αυτό συμβαίνει. Ναι, είναι πάρα πολύ άσχημες εικόνες. Είναι πάρα πολύ άσχημα το γεγονός ότι γίνονται συχνά-πυχνά τέτοια περιστατικά. Θέλω να πω ότι, εντάξει, συγχαρητήρια στους ανθρώπους που περάσανε και δεν γυρίσαν το κεφάλι αλλού, δεν ήταν για αυτούς ένα κοινό θέαμα, κάτι που δεν θα έπρεπε να δώσουν σημασία. Να πω ότι γενικά πρέπει ο κόσμος να αρχίσει να καταγγέλει οποιοδήποτε είδους κακοποίηση δει προς τα ζώα. Δηλαδή, όποιο και να είναι το πόρισμα αυτής της ιστορίας, το ζώο έχει πεθάνει με κάποιο άσχημο τρόπο. Το ότι πετάχτηκε εκεί πέρα είναι πάρα πολύ λάθος. Δηλαδή, πρέπει να αρχίσουμε να σταματήσουμε να αφήνουμε να βγαίνουν τόσο πολλά λάθος μηνύματα προς τα έξω, προς τον κόσμο. Αν όντως έχει δολοφονηθεί, ο άνθρωπος αυτός που έφτασε σε αυτό το σημείο να σκοτώσει ένα ζώο τόσο βάναυσα, είναι επικίνδυνος για τους υπόλοιπους ανθρώπους. Όπως και το περιστατικό που έγινε, δεν ξέρω, με τη γάτα στην Αθήνα, που ευτυχώς η δικαιοσύνη αυτή τη φορά δεν μας απογοήτευσε και προφυλακίστηκε αυτός ο άνθρωπος που σκοτώνει μαρτυρικά αυτά τα ζώα. Πρέπει να σταματήσει λίγο η ομερτά και πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε για τις κακοποιήσεις. Ακριβώς. Γιατί οι κακοποιήσεις των ζώων συνδέονται άμεσα με τις κακοποιήσεις των αδύναμων ανθρώπων. Αυτό που παιδιά, είπα γυναίκες. Στον πρόλογό μου. Ακριβώς. Λοιπόν, τι να πούμε, κυρία Σφοδασκαλάκη, σας ευχαριστώ θερμά. Πραγματικά, αν υπάρχει οποιαδήποτε εξέλιξη στο θέμα, εδώ είμαστε από εβδομάδα να τα ξαναπούμε. Αν δεν έχει βρεθεί αυτός που πέταξε το σκυλάκι, να μας εξηγήσει τους λόγους γενικά. Να εξηγήσει στις αρχές, όχι σε εμάς. Όχι σε εμάς. Καμία δίκη δεν θα γίνει εδώ. Στους αρμόδιους, στις αρχές. Τους λόγους θα τα ξαναπούμε και τότε. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, λοιπόν.